Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Τώρα που τελείωσε η αυτοαναφορική φιέστα, αυτοθαυμασμού του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκεί στο συνέδριο των άλλαλων, των βολεμένων, των χειροκροτητών, θέλω να μεταφέρω μερικά ερωτήματα εκ μέρους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά και πολλών άλλων φίλων. Περιμένω να απαντήσει στον ελληνικό λαό ο Σημειτοποταμίσιος, θετός πολιτικός γιος του αρχιερέα της Διαπλοκής, μήπως έχει αποδεχθεί να παραδώσει το Μισό Αιγαίο με μια νέα συμφωνία αλλά πρέσπες, και μήπως για τούτο ο Αντώνης Σαμαράς του είπε από το βήμα του συνεδρίου ότι οι Έλληνες δεν θα δεχτούν υπαναχωρήσεις στα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα, όπως γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε πολιτικό στριπτίζ στον απερχόμενο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προειδοποιώντας τον με την εξής φράση: «Μην υποτιμάτε τους Έλληνες». Γιατί ο Σαμαράς είπε στον μαλιστάνθρωπο Μητσοτάκη ότι χρειάζονται καθαρές κουβέντες για το πού και πώς πάμε. Αλήθεια, ερωτά ο ελληνικός λαός, πού πάμε κύριε Μητσοτάκη? Γιατί ο Σαμαράς κάρφωσε τον Ελιαμέπη Μητσοτάκη και ουσιαστικά με τα λεγόμενά του τον κατέταξε στο τόξο των εθνομηδενιστών, λέγοντάς του πως το να μιλάς σήμερα για την πατρίδα ίσως δεν είναι πολιτικός ορθόν. Γιατί εμφαντικά ξεκαθάρισε ο Αντώνης Σαμαράς ότι αυτός πάντως δεν είναι με την πολιτική ορθότητα. Γιατί ο Σαμαράς κατήγγειλε τον ιδεολογικά αποχρωματισμένο και ξεπλυμμένο Μητσοτάκη στους γαλάζιους υπερήφανους νεοδημοκράτες, λέγοντας συγκεκριμένα: «Στη μάχη των ιδεών ένα κόμμα δεν μπορεί να εκφράζει τους πάντες, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει ποτάμι». Γιατί ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς διάλεξε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να χτυπήσει τις καμπάνες και να εκπέμψει SOS λέγοντας «Μη χάσουμε τον εαυτό μας». Γιατί ο Σαμαράς κατέδειξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ξένο σώμα στην Καραμαλική Παράταξη, λέγοντας του πως κέντρο δεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Γιατί από το βήμα του 14ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταχειροκροτούμενος, άσκησε δρυμία κριτική στην ενεργειακή μα κυρίως στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μήπως ο πρώην Πρωθυπουργός αποφάσισε και κατέθεσε το μανιφέστο Σαμαρά για τα εθνικά θέματα επειδή ακριβώς στα 3 χρόνια διακυβέρνησης είδε πολλά που δεν ξέρουμε, όπως για παράδειγμα είδε το Μητσοτάκη να νομιμοποιεί όλους τους λαθροεισβολείς και μάλιστα με νόμο της δικής του κυβέρνησης και όχι με νόμο του Τσίπρα, με μια μόνον προϋπόθεση: να έχουν 7 χρόνια παράνομης διαμονής. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους, ακόμα και όσους έχουν αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί.
Μήπως ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα γιατί κατάλαβε πως έγιναν εξέλεγκτη η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίες? Ή μήπως γιατί ζούμε τις χειρότερες οικονομικές επιδόσεις, χρέος, εμπορικό, ασφαλιστικό έλλειμμα, δημοσιονομικά? Μήπως γιατί ο πληθωρισμός επί Μητσοτάκη θα ξεπεράσει το 10%? Μήπως γιατί τα καύσιμα και τα τρόφιμα συνεχώς ακριβαίνουν? Ή μήπως επειδή ο Μητσοτάκης επίμονα αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ? Μήπως γιατί ο Μητσοτάκης επέβαλε το χαράτσι της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και συνεχίζει να φτωχοποιεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες όσο δεν αγγίζει τη ρήτρα, που στην ουσία η ρήτρα αναπροσαρμογής έγινε δεύτερο νίκη και την αφήνει για τον Ιούλιο και βλέπουμε? Μήπως για το δίθεν επίδομα των 600 ευρώ που γίνεται 11 ευρώ το μήνα, αφού πρώτα ο Μητσοτάκης θα έχει ανεβάσει το ρεύμα 4 και 5 φορές πάνω και οι επόμενοι λογαριασμοί θα είναι ξανά στα ύψη? Ή τέλος, μήπως γιατί θυμάται ο Σαμαράς το 18% που πήρε στις εκλογές του 2015, όταν οι νεοδημοκράτες τιμώρησαν αυστηρά αλλά δίκαια τις καταραμένες μνημονιακές πολιτικές και ως εκ τούτου προβλέπει τη νέα τραγική ήττα του Μητσοτάκη που θα είναι χείρον της πρώτης? Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.